Ευχαρίστην τελευταία η Παναγία σε έναν Άγιον άνθρωπο που γνωρίζομαι και κυνηγέτευε και τη θερμοπαρακαλούσε όλα αυτά που προφήτευσαν οι παλαιοί και οι σύγχρονοι Άγιοι, ή δυνατόν να περισταλούν να μην γίνουν οι μεγάλοι πόλεμοι που ήδη ξεκίνησαν από τη Συρία και κορυφώνονται τώρα στην Ουκρανία και διαλύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισλάμ επιτίθεται ξανά και οι χριστιανοί διώκονται από τόπου εις τόπον και η ανασφάλεια είναι γενική εις όλους τους ανθρώπους, είτε είναι δυτική είτε είναι ανατολική. Όπως κατέπεσε εν μια νυχτή όλων το κομμουνιστικό σύστημα, τώρα καταπίπτει με μεγάλη βροντόδη έκταση και ένταση ο μηδενισμός που καλλιέργησε η άθεη Ευρώπη. Και εμείς οι πλούσιοι του κόσμου τούτου. Και γιατί είμεθα πλούσιοι, όχι γιατί έχουμε πετρέλαια όπως ξεγελαστήκαμε, γιατί έχουμε ορθόδοξον πίστη, γιατί έχουμε την Θεοτόκον να μας θεωρεί εμάς τους πρίγκιπές της, όχι για την αξία μας την ηθική ή την αγιαστική. Επαναλαμβάνω, για την πίστη μας και μόνο. Είναι ανώθευτη η πίστη των Ορθοδόξων. Να κρατήσουμε αυτή την πίστη, να καλλιεργήσουμε την καθημερινή μετάνοια και είπε η Θεοτόκος, να μην το ξεχάσω, σε αυτόν τον ενάρετον άνθρωπο, παρακαλώ τον Υιόν μου να μην γίνουν όλοι αυτοί οι πόλεμοι, οι πείνες, οι λοιμοί και οι σεισμοί και οι καταποντισμοί. Και μου είπε, πρέπει να γίνουν μητέρα. Δεν μετανοούν διαφορετικά. Και δεν μετανοούν, της λέει, γιατί βλέπω ότι συνεχίζουν δύο μεγάλες αμαρτίες. Συνεχίζουν, λέει, τις σαρκικές αμαρτίες χωρίς περιστολές, χωρίς ντροπή και μέσα στο γάμο και εκτός γάμου. Τη σάρκα που μου έδωσες αυτοί καθημερινά τη λερώνουν και δεν ντρέπονται και δεν μετανοούν, το θεωρούν δικαίωμα τους. Και το δεύτερο, οι εχθρώσεις οι πολλές. Σε όλον τον κόσμο, σε βαθμόν που είναι περισσότερα τα νεκρά παιδάκια από τους ζωντανούς που γεννιούνται. Για αυτούς τους δύο λόγους, τα γεγονότα μπορεί να αναβληθούν από καιρού εις καιρόν για την προσευχή μερικών εν αρέτων Αγίων ανθρώπων, που δόξα τω Θεώ υπάρχουν ακόμα. Αλλά δεν μπορούν να ματαιωθούν. Και όλα αυτά θα γίνουν γιατί εμείς δεν επιλέγουμε ελεύθερα τη μετάνοια μας. Η Εκκλησία δεν φοβάται την αμαρτία, φοβάται τον άνθρωπο που δεν θέλει να μετανιώσει τις αμαρτίες του. Φοβάται τον άνθρωπο που δεν θέλει να ξομολογηθεί εν μετανία. Και επαναλαμβάνω, είναι κρίμα το σώμα που η Παναγία μας εδάνησε εις τον Υιόν και Λόγον του Θεού, εμείς να το λερώνουμε. Και δεν φτάνει που το λερώνουμε. Υπάρχει το καθαριστήριο που λέγεται μετάνοια και εξομολόγηση και είτε δεν το χρησιμοποιούμε, είτε το χρησιμοποιούμε επιπόλαια. Και δεν έχουμε τους καρπούς, τους ανάλογους της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Εύχομαι να δώσει ο Θεός σε όλους μας και σε μένα πρώτα που κάνω τον δάσκαλο μετάνοια ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησιν του Χριστού, των Αγίων του εντολών και να έχουμε πρέσβην ακίνητον και προστάτην την Θεοτόκον, την μητέραν του Φωτός.